Για να δούμε τελικά θα τα καταφέρει ο επόμενος διαγωνιζόμενος που ορκίστηκε στον Ιπποκράτη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είναι γιατρός και επέλεξε την ειδικότητα του ορθοπαιδικού. Είναι υποψήφιος διδάκτορος στο πανεπιστήμιο και άκουσε τη σύζυγο, συνάδελφο του ιατρού, που του είπε: Γιατί δεν πας στον εκατημεριούχο να δούμε τι ψάρια θα πιάσεις. Μια φράση βέβαια που την ακούμε πάρα πολύ συχνά. Για να δούμε λοιπόν τι ψάρια θα πιάσει ο κύριος Γιάννης Στράντος. Χαίρετε κύριε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Να μιλάμε στο ελληνικό. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου. Γεια σας εδώ. Έχεις πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο. Μπλε μάτια, έτσι. Πολύ... Το έχεις ξανακούσει, νομίζω, ε. Εντάξει. Ποτέ δεν πειράζει δεν να το ακούσω άλλη μια φορά. Δεν τα ακούσεις συχνά από άντρες, δηλαδή. Έχεις κάποιο πρόβλημα που το λέει άντρας σε άντρα. Όχι, κανένα. Ωραία. Όταν είναι κάποιος όμορφος, πρέπει να το πεις, έτσι, δεν είναι. Σαφώς. Γιατί εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να φοβόμαστε να πούμε. Ειδικά με τα ακούσεις από έναν πολύ όμορφο, πρέπει να νιώθεις. Σωστά, ακόμα περισσότερο, εκεί ανεβαίνει. Ο Γιάννης είναι πολύ σοβαρός, κυρίες και κύριοι. Τον έχω καταλάβει από την αρχή και πολύ μετρημένος. Ήρθες να μας τα πάρεις και να φύγεις τρέχοντας, ε. Θα παίξουμε και θα δούμε πού θα φτάσουμε. Τόσο σοβαρός είσαι, γιατρέ. Τόσο σοβαρός. Εντάξει, εντάξει, γιατρέ. Του επαγγέλματος. Του επαγγέλματος, να... εντάξει, ωραία. Προσπαθούμε λίγο να σας κάνουμε να γελάσεις λίγο. Λοιπόν, Γιάννη μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εδώ, 15 ερωτήσεις έχουμε, εντάξει. Τώρα εσύ ορθοπαιδικός είσαι, κοίταξε να βρεις μια καλή θέση εκεί στην καρέκλα να κάτσεις. Να μην είναι αυτό. Δύο μαξιλαράκια στην 15η ερώτηση, 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ! Τρεις βοήθειες, βοήθεια τηλεφώνου, κοινού και 50-50. Στο τηλέφωνο ποιος είναι? Είναι πολύ καλός μου φίλος και κουμπάρος. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης και συνάδελφος. Και αυτός γιατρός. Ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα δύο γιατροί σήμερα. Ακριβώς. Grace Anatomy σήμερα εκατομμυριούχος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έτοιμος? Έτοιμος. Έτοιμος και εγώ, πάμε να παίξουμε! Πάρα πολύ ωραία. Καλή σου τύχη, Γιάννη. Πρώτη ερώτηση για τα 100 πολύ. Ευρώ. Πάμε. Ποιος δεν είχε εκπομπή μαγειρικής? Βασίλης Καλίδης. Ηλίας Μαμαλάκης. Σάκης Αρναούτογλου. Βαγγέλης Δρίσκας. Η απάντηση είναι το γάμα. Το γάμα, ε. Να το κλειδώσουμε. Ας το κλειδώσουμε. Παρακαλώ να κλειδώσουμε το γάμα. Και η σωστή απάντηση είναι... Σάκης Αρναούτογλου. Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερη, βέβαια τώρα θα μου πείτε ότι πάρα πολλές φορές τηλεφωνούν στον αδερφό μου και του λένε «Έλα ρε Σάκη, κάνε κάτι να έχει καλό καιρό». Άρα ο Σάκης μαγειρεύει τον καιρό. Παρακαλώ. Δεύτερη ερώτηση για τα 200 ευρώ. Πού βρίσκεται σύμφωνα με τον θρύλο το τέρας του Λόχνες? Ιρλανδία. Ισλανδία. Ουαλία. Η Σκωτία. Αν θυμάμαι σωστά, η απάντηση είναι το Δέλτα. Στη Σκωτία είναι η λίμνη του Νες, όπου θεωρείται ότι βρίσκεται το τέρας. Να το κλειδώσω. Να το κλειδώσω. Παρακαλώ, να κλειδώσουμε Δέλτα Σκωτία. Και η σωστή απάντηση είναι... Σκωτία. Τρίτη ερώτηση για 300 ευρώ. Ποιος καλλιτέχνης λέγεται ότι επινόησε την έκφραση «διάσημος για 15 λεπτά»? Σαλβατόρ Νταλή. Άντι Βόρχολ. Ντέιβιντ Χόκνεϊ. Μπάνξι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα το απαντούσα αν δεν είχα τις επιλογές με 100% σιγουριά. Αλλά η πρώτη μου σκέψη ήταν ο Warhol. Μάλιστα. Κάπως ένα... είχα ένα hint ότι θα είναι και από στιγμή που βγήκε θα τον επιλέξω. Θα πω το Β. Τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ, Β, Άντι Warhol. Και η σωστή απάντηση είναι...
Προφητικός, προφητικός. Πού να φανταστεί τότε που το είπε ότι θα εμφανιζόταν όλο αυτό το διαδίκτυο και όχι μόνο 15 λεπτά, νομίζω πλέον ότι είναι ατέλειωτες ώρες, όλοι διάσημοι. Σωστά. Είμαστε μάλλον, για να πω την σωστή έκφραση, είμαστε όλοι διάσημοι. Τέταρτη ερώτηση για 400 ευρώ, παρακαλώ. Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ποδηλάτων είναι η Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία ή Ρουμανία. Εντάξει, σκέφτομαι, είναι αλήθεια, μάλλον την Ολλανδία. Εντάξει, είναι μια χώρα στην οποία και λόγω γεωγραφικής της κατάστασης, που είναι μια χώρα παιδινή, ενδείκνεται για ποδηλασία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι πόλεις οργανωμένες πάρα πολύ με αυτή τη λογική. Άρα θα πω το Β. Θα το πω Β. Την Ολλανδία. Τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Β, Ολλανδία. Και η σωστή απάντηση είναι... Πολύ ωραία. Ούτε μία βοήθεια δεν χαλάσαμε εδώ μαζί με τον Γιάννη και φτάσαμε πριν από το πρώτο μαξιλαράκι. Πέμπτη ερώτηση για 500 ευρώ. Να τη δούμε. Ποιος θεσμός δεν υπήρχε στην αρχαία Αθήνα? Απέλα. Βουλή των 500. Εκκλησία του Δήμου. Ηλιαία. Όλοι οι όσοι αναφέρονται ήταν σίγουρα θεσμοί στην αρχαία Ελλάδα. Από ό,τι θυμάμαι, η Απέλα πρέπει να ήταν θεσμός της αρχαίας Σπάρτης και όχι της Αθήνας. Και θα το πω, θα κλειδώσω το Α, την Απέλα. Θα κλειδώσεις το Α, Απέλα. Ναι, ναι. Τελική απάντηση. Τελική απάντηση. Παρακαλώ. Αλφα Απέλα. Και η σωστή απάντηση είναι... Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο. Γιάννης φαίνεται, μάλλον, παίχτης έτσι με σφαιρικές γνώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ίσως δούμε υπέροχο παιχνίδι. Να πούμε ότι η Απέλα ήταν συνέλευση των πολιτών στην αρχαία Σπάρτη. Πάρα πολύ ωραία, Γιάννη. Πώς νιώθεις εσύ μέχρι τώρα? Εντάξει, μια και πιάσαμε στο πρώτο μαξιλαράκι. Είμαστε τέλεια. Ήρεμο, τα λες ιατρικά, δεν λες πολλά. Μπαμ, 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 εξετάζεις, φεύγω. Ο επόμενος, παρακαλώ, και τέτοια, έτσι. Τέλεια. Παρακαλώ. Έκτη ερώτηση για 1000 ευρώ. Ο Γιάννης ήρθε για να κάνει ζημιά. Σας το λέω. Παρακαλώ. Πόσα μέτρα περίπου είναι το μήκος ενός ποδοσφαιρικού γκολπόστ? 6 μέτρα. 7. 9. Ή 10. Εδώ τώρα τον φέραμε σε δύσκολη θέση. Η αλήθεια είναι τώρα ότι και ποδοσφαιρόφιλους να ρωτήσω, φανατικούς, μπορεί να μην το γνωρίζουν. Στα πόσα μέτρα είναι το πέναλτι, ξέρεις? Τα 11 βήματα, όλοι τα γνωρίζουν. Τα 11 βήματα τα ξέρεις. Μάλιστα. Και η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ ποδοσφαίρο, αλλά. Ναι. Μα τώρα αυτό το στατιστικό, που... αυτό το. Μα όχι, εγώ είμαι φανατικός τώρα ποδοσφαιρόφιλος και δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Και εγώ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα δύο, το Α και το Β, μου φαίνονται κάπως μικρές αποστάσεις. Μάλιστα. Δηλαδή θα ήμουν ανάμεσα στο 9 και στο 10, να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, δεν θα το ρισκάρω. Θα έλεγα να πάρω τη βοήθεια του κοινού. Βοήθεια κοινού. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν κάποιοι διαβασμένοι ποδοσφαιρόφιλοι στο κοινό να με βοηθήσουν. Παρακαλώ, ζητάμε τη βοήθεια του κοινού. Όσοι είσαστε εδώ μαζί μας, ψηφίστε, και μόνο όσοι είσαστε σίγουροι, στην ερώτηση πόσα μέτρα περίπου είναι το μήκος ενός ποδοσφαιρικού γκολπόστ. Α6, Β7. Γάμα 9 ή Δέλτα 10 μέτρα.
Παρακαλώ, ψηφίστε τώρα. ...75% ψηφίζει 7 μέτρα. Τεράστια διαφορά από τις άλλες απαντήσεις. Εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά. Και ευτυχώς πήρα τη βοήθεια από ό,τι φαίνεται, γιατί θα ήμουν εκτός. Ή πολύ μειοψηφικός. Άρα θα ακολουθήσω την επιλογή του κοινού. Παρακαλώ να κλειδώσουμε το Β, 7 μέτρα. Και η σωστή απάντηση είναι... Μάλιστα. Ακριβώς το μήκος είναι 7 και 32. 7 μέτρα και 32 εκατοστά είναι το μήκος, ενώ το ύψος μου ξέρεις πόσο είναι, το βολπόστ. Περίπου. 3 και κάτι. Όχι, είναι 2,44. 7η ερώτηση για 2.000 ευρώ, δύο βοήθειες στη φαρέτρα του Γιάννη και ας ελπίσουμε ότι θα είναι ερωτήσεις που θέλουν πολύ γνώση, γιατί να ορίστε αυτό, μας αποσυντώνησε λίγο, παρακαλώ. Τι συγγένεια έχει με τον Ερντογάν ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, Μπεράτ Αλμπαϊράκ. Γιος, κουνιάδος, ανιψιός, γαμπρός. Αν παρακολουθείς ειδήσεις, το έχουν πει πολλές φορές. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω με σιγουριά. Έχω την εντύπωση όμως ότι η συγγένεια δεν είναι συγγένεια εξαίματος, δηλαδή είμαι μεταξύ του Β και του Δ. Μάλιστα. Εντάξει, γιος πιστεύω θα το γνώριζα, νομίζω δεν είναι ανιψιός. Θα έλεγα ότι είμαι μεταξύ του κουνιάδος και του γαμπρός. Θα έλεγα λοιπόν να βάλω στο 50-50, στην ελπίδα να μου δώσει λίγο παραπάνω περιορισμό των επιλογών. Να σταθούμε τυχεροί να μην μείνουν αυτά τα δύο, ε. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Ζητάμε τη βοήθεια 50-50. Και θα παρακαλέσω να φύγουν από την οθόνη μας οι δύο από τις τρεις λάθος απαντήσεις. Τώρα παρακαλώ. Μας βοήθησε. Σωστό. Εντάξει, θα δήλωσω το Δέλτα λοιπόν. Ελπίζοντας να μην είμαι τόσο έξω. Τελική απάντηση. Τελική απάντηση. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Δέλτα γαμπρός. Και η σωστή απάντηση είναι... €2.000 για τον Γιάννη. Να πούμε ότι ο Αλμπαϊράκ παντρεύτηκε την κόρη του Ερντογάν, την Εσρά Ερντογάν, τον Ιούλιο του 2004 και έχουν 4 παιδιά. Μία βοήθεια μας έμεινε του τηλεφώνου και βρίσκεται ο Αντώνης εκεί, συνάδελφος, φίλος του Γιάννη, αλλά και συνάδελφος γιατρός. Παρακαλώ, 8η ερώτηση για €3.000. Ποιο σημαντικό ιατρικό γεγονός έγινε το 1967 και ο Γιάννης γελάει. Μεταμόσχευση νεφρού. Μεταμόσχευση καρδιάς, μεταμόσχευση μυελού ή μεταμόσχευση ύπατος. Επειδή σίγουρα θα βλέπουν διάφοροι συνάδελφοι το επεισόδιο, δεν γίνεται να απαντήσω και να μην απαντήσω γρήγορα χωρίς να ξεφτυλιστώ. Λοιπόν, θα πω ότι είναι μεταμόσχευση καρδιάς. Μεταμόσχευση καρδιάς. Η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έγινε στη Νότια Αφρική, από το Γκρίσεν Μπάρναρντ, αν το θυμάμαι σωστά. Οπότε και θα κλειδώσω το Β. Παρακαλώ. Ας ευχηθούμε όλοι ότι έχει απαντήσει σωστά ο Γιάννης για να μπορεί να πάει στο νοσοκομείο μεθαύριο με ψηλά το κεφάλι. Παρακαλώ. Β. Και η σωστή απάντηση είναι...
Στις 3 Δεκεμβρίου του 1967 πραγματοποιείται η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς. Την πραγματοποίησε ο Κρίστιαν Μπάρναρντ, όπως ακριβώς το είπε ο Γιάννης, ανοίγοντας ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιατρικής. Πάρα πολύ ωραία. Ο Γιάννης Γλυκύτατος και να... και να που τελειώνουμε. Και αυτό σημαίνει ότι ναι, θα τα ξαναπούμε με τον Γιάννη στο επόμενο επεισόδιο. Πολύ ωραία. Πώς ήρθατε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε από το προηγούμενο επεισόδιο με τον κύριο Γιάννη Τράντο, ορθοπαιδικός. Έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Γιάννη μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε στην 8η ερώτηση που την έχει απαντήσει ο Γιάννης. Έχει πάρει 3.000 ευρώ και πηγαίνουμε στην 9η ερώτηση. Με αυτή θα ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο. Για 4.000 ευρώ. Και βέβαια υπάρχει μια βοήθεια, η βοήθεια του τηλεφώνου που εκεί βρίσκεται ο φίλος του Αντώνης, γιατρός επίσης και αυτός. Και ακόμα δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή τη βοήθεια. Μακάρι να τη χρειαστούμε κάπου εκεί στις 15 με 20.000. Τα λέω καλά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Έτοιμοι! Έτοιμος κι εγώ. Πάμε να παίξουμε! Ένατη ερώτηση για 4.000 ευρώ. Παρακαλώ. Σε ποια χώρα υπάρχει το αεροδρόμιο Batman? Γαλλία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ταϊλάνδη. Τουρκία. Αεροδρόμιο Batman. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω να το έχω ακούσει σαν πληροφορία. Καθαρά βάσει τύπου του ονόματος θα σκεφτόμουν την Ασία. Mm-hmm. Δηλαδή πηγαίνω προς την Ταϊλάνδη και με το ενδεχόμενο και της Τουρκίας. Η Γαλλία και η ΗΠΑ μου φαίνονται απίθανες, είναι η αλήθεια. Αλλά περισσότερο καθαρά διαισθητικά το λέω όλο αυτό. Δεν θα έλεγα ότι έχω μεγάλη σιγουριά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια και ο φίλος μου Αντώνης πώς θα μπορούσε να με βοηθήσει. Προς τα πού πηγαίνεις πιο πολύ, δηλαδή, Ταϊλάνδη? Κλείνω προς την Ταϊλάνδη καθαρά λόγω έτσι χαρακτηριστικών του ονόματος. Δεν έχω ταξιδέψει προς τα εκεί. Μάλιστα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω προς την Ανατολή, είναι η αλήθεια, αλλά δεν έχω ταξιδέψει προς τα εκεί. Άρα η Ταϊλάνδη, η Τουρκία. Η Τουρκία. Και πηγαίνεις πιο πολύ προς Ταϊλάνδη. Πιο πολύ προς Ταϊλάνδη κλείνω. Αλλά εντάξει, για να μην. Για να μην πάρουμε τηλέφωνο και τον ρισκάρω, ναι, και χτυπάω το κεφάλι μου μετά, λίγο να τον πάρω τον Αντώνη τηλέφωνο. Βεβαίως. Μήπως μπορεί να μας δώσει καμιά πληροφορία παραπάνω. Μπορεί να τον γνωρίζει ο Αντώνης. Παρακαλώ, ζητάμε και την τρίτη βοήθεια, την τελευταία του τηλεφώνου. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να χαίρεσαι τον Γιάννη. Να σε χαίρεται κι αυτός. Είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει με αεροδρόμια. Ψάχνουμε να βρούμε πού βρίσκεται ένα αεροδρόμιο που το όνομά του μπορεί να σου φανεί παράξενο, αλλά από την άλλη μπορεί να, λόγω του παράξενου ονόματος που έχει, να σου θυμίσει και κάτι. Έχετε 45 δευτερόλεπτα και ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Ωραία. Λοιπόν, σε ποια χώρα υπάρχει το αεροδρόμιο Batman? Α, Γαλλία, Β, Ηνωμένες Πολιτείες, Γ, Ταϊλάνδη ή Δ, Τουρκία? Νομίζω ότι είναι η Τουρκία. Τουρκία, ε. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και πόλη αντίστοιχα με αυτό το όνομα στην Τουρκία. Γι' αυτό το λέω. Σημαντική πληροφορία. Και εγώ ανάμεσα στα Ελλάδα και Τουρκία ήμουν, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τελείως διαισθητικά, καθαρά λόγω ονόματος. Δεν έχω κάποια πληροφορία. Αλλά άμα υπάρχει και πόλη στην Τουρκία. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω, αλλά νομίζω. Ωραία. Ωραία. Καλή επιτυχία. Για τις 4 είναι, θα δούμε. Ναι, είναι κουμπάρε. Α, είναι και κουμπάρος. Μάλιστα. Α, μα αυτό δεν μας δίνει στην πληροφορία. Ναι, είναι ο κουμπάρος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τον εμπιστευτώ τον κουμπάρο. Θα τον εμπιστευτείς. Θα τον εμπιστευτώ. Γι' αυτό τον κάλεσα κιόλας. Και θα πω το Δέλτα. Ωραία που εμπιστεύεσαι τον κουμπάρο, ό,τι και να γίνει. Οι κουμπάροι είσαι πάνε ψηλά, είσαι πάνε χαμηλά. Έτσι είναι. Να κλειδώσουμε το Δέλτα. Ναι. Παρακαλώ, να κλειδώσουμε Δέλτα Τουρκία. Για να δούμε, θα λειτουργήσει σαν Batman ο Αντώνης και σαν Ρόμπιν ο Γιάννης. Πάρα πολύ ωραίος ο Αντώνης. Δεν είναι το όνομα σε κάποιον υπερήρωα αφιερωμένο. Έχει να κάνει με το όνομα της πόλης που είναι Batman. Νότιο-ανατολική
Τουρκία. Πολύ ωραία. Καμία βοήθεια, 4.000 ευρώ, ίσως βέβαια στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. 5.000 ευρώ στη 10η ερώτηση, κυρίες και κύριοι, περιβόητη στροφή, που αν την απαντήσουμε σωστά, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει από εκεί και πέρα. Διπλασιάζεται το ποσό χωρίς κανένα άγχος στην ερώτηση νούμερο 11. Τώρα, καμία βοήθεια εδώ. Γιάννη, εδώ τώρα θα φανεί πόσο θέλεις να ρισκάρεις ή πόσο θέλεις να παίξεις τον εκατομμυρίουχο συντηρητικά. Παρακαλώ. Ερώτηση νούμερο 10. Κοστολογείται 5.000 ευρώ. Παρακαλώ να τη δούμε. Ποια εθνική ιδρύθηκε πρώτη? Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου? Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας? Η Εθνική Βιβλιοθήκη ή η Εθνική Πινακοθήκη? Θα σου πω τα ενδεχόμενα από νωρίς. Έχεις 4.000 ευρώ, ή σταματάς και παίρνεις 4.000, ή απαντάς σωστά και παίρνεις 5.000 και δεν τις ξαναχάνεις και διεκδικείς διπλάσιο μετά χωρίς κανένα άγχος 10.000, ή χάνεις 3.500 ευρώ αν απαντήσεις λάθος και πας στα 500 ευρώ. Σ' ακούω. Λοιπόν, το πάμε με τη λογική. Την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου θα την αποκλείσω, είναι η αλήθεια. Με την έννοια ότι, εντάξει, ποδόσφαιρο παίζουμε στην Ελλάδα από τις αρχές του 20ου αιώνα. Πιστεύω οι άλλες τρεις είναι πιο παλιές. Δηλαδή είναι ήδη από το 19ο αιώνα. Άρα το Α θα έλεγα ότι το βγάζω εκτός. Τώρα Β, Γ, Δ. Εδώ δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα, εντάξει. Και δεν έχω και για καμία από τις τρεις, έτσι στο μυαλό μου, συγκεκριμένη χρονολογία ίδρυσης. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με την έννοια ότι δεν είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα του Κράτους, η οποία ούτως ή άλλως ιδρύθηκε μαζί με το, ή τέλος πάντων πολύ κοντά στην ίδρυση του ελληνικού κράτους, άρα λογικά θα είναι παλιότερη από όλες. Επίσης είναι κάτι με την οποία, είναι μια επιλογή την οποία απομακρύνομαι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μένει το γάμα και το δέλτα. Ναι. Και δεν έχω ενδιαφέρον. Θα έκλαινα προς την Εθνική Βιβλιοθήκη. Με την έννοια ότι από αρκετά νωρίς πιστεύω ότι από στιγμή που οργανώθηκε και το Πανεπιστήμιο και το Καποδιστριακό, θα οργανώθηκε και μια Εθνική Βιβλιοθήκη. Το Καποδιστριακό ήταν επιτυχώς από τα πρώτα χρόνια του κράτους. Τώρα θα βοηθήσω σε μια βοήθεια παραπάνω, αλλά τις φάγαμε όλες. Πόσο ρισκάρεις γενικά στη ζωή σου? Όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Νιώθεις ότι είναι παιχνίδι που μπορείς να ρισκάρεις? Δεν θα έλεγα ότι τζογάρω, αλλά αν κάπου έχει νόημα τζογάρω, ίσως να είναι σε μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, άρα θα πω το γάμα. Θα πω την Εθνική Βιβλιοθήκη. Να το κλειδώσω. Θα ρισκάρω, να το κλειδώσω. Ο Γιάννης ρισκάρει και λέει να κλειδώσω το γάμα Εθνική Βιβλιοθήκη. Παρακαλώ, κλειδώστε το. Ήρεμη περίπτωση παίκτη ο Γιάννης. Από την αρχή το καταλάβαμε, δεν λέει πολλά. Και ουσιαστικά είπε ότι αν πέσουν ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με θέμα γνώσεων, έχει έναν πολύ ωραίο τρόπο αντίληψης να απαντάει. Τώρα, αν απάντησε σωστά, ο Γιάννης παίρνει 5.000 ευρώ και διεκδικεί 10.000 χωρίς κανένα άγχος αμέσως μετά. Παρακαλώ. Η Εθνική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε πρώτη. Εντάξει. Φανταστικός ο Γιάννης, δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα. Δύσκολη ερώτηση. Έπρεπε να διατσατώ που να φτάσει σε σημεία και να βάλεις έτσι στο μυαλό σου πανεπιστήμια αυτά. Λοιπόν, Γιάννη, για την ιστορία, η Εθνική Βιβλιοθήκη το 1829 στην Αίγινα και το 1834 μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
δεν ήταν πολύ μακριά, 1841, από τον Γεώργιο Σταύρο, ο οποίος ήταν ο πρώτος και μακροβιότερος διοικητής της. Η Εθνική Πινακοθήκη το 1900, ενώ η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έπαιξε για πρώτη φορά το 1927. Άρα η Εθνική Βιβλιοθήκη με την Εθνική Τράπεζα ήταν πάρα πολύ κοντά. Μπράβο. Η Πινακοθήκη ήταν μακριά, που την περίμενα πιο νωρίς. Μπράβο, Γιάννη, πάρα πολύ ωραία. 5.000 ευρώ, χωρίς καμία βοήθεια. Θα έλεγε κανείς ότι σε αυτή την ερώτηση πολλοί κόσμος θα σταματούσε και δεν θα το ρίσκαρε. Ο Γιάννης ρίσκαρε και να είμαστε στην τελευταία πεντάδα των ερωτήσεων. Η στροφή πέρασε, δεν μας πέταξε έξω και φύγαμε για την 11η ερώτηση. 10.000 ευρώ. Χωρίς ο Γιάννης να φοβάται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τα 5.000 που αυτά τα έχει έτσι κι αλλιώς κατοχυρώσει. Παρακαλώ να το δούμε. Πόσα τούβλα χρειάστηκαν για να χτιστεί το Empire State? 500.000. 1.000.000. 5.000.000. Ή 10.000.000. Αν δεν χτίσεις σπίτι και δεν παντρέψεις κόρη, δεν έχεις κάνει τίποτα, λέγανε οι παλιοί. Εδώ τώρα ξεπερνάνε τα όρια του σπιτιού. Άμα χτίσεις ουρανοξύστη τώρα τι γίνεται? Εγώ δεν έχω χτίσει, το έχω κλώσει, είναι αλήθεια. Ναι. Είχε γραφτεί αυτό, το πόσα τούβλα χρειάστηκαν. Αλλά εγώ πρέπει να σου είμαι ειλικρινής. Δεν ήξερα ότι στους ουρανοξύστες βάζουν τούβλα. Σου φανεί λίγο παράξενο. Νομίζω ότι είναι μόνο αυτή η κατασκευή που λέμε σίδερο κατασκευή. Ναι, και είναι λίγο μόνο αργότερα. Σκελετός. Ναι. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή που έχει τούβλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια ερώτηση για να σταματήσεις. Εκτός δηλαδή αν το έχεις ακούσει, ναι, ότι είναι αυτό το νούμερο και κάπως χαράχτηκε στη μνήμη μου, διαφορετικά πας σε μια εκτίμηση. Να απολογίσουμε λίγο κάτι. Πόσα τούβλα πιστεύεις χρειάζεται ένα σπίτι, ένα διόροφο, τα γνωστά διόροφα σπίτια στην Ελλάδα? Ούτε γι' αυτό δεν έχω ιδέα. Ένα τείχος πόσα τούβλα χρειάζεται? Δεν θα είναι μερικές. Είναι καμιά κατοσαριά. Κατοσαριά. Ένα τείχος. Μπορεί να λέω και λίγα. Άρα τέσσερις τείχοι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω στα πολλά, να σας πω στα την αλήθεια. Πολλά. Αν συζητήσουμε ή απαντήσουμε. Δηλαδή, γάμα ή δέλτα. Ή 5.000.000 ή 10.000.000. Ναι. Ολόκληρο Empire State Building είναι. Μέχρι τους διδήμους πύργους και μετά από αυτούς το πιο ψηλό κτίριο της Νέας Υόρκης, αν δεν κάνω λάθος. Άρα θα έλεγα να πω το μεγαλύτερο νούμερο. Καθαρά διαστητικά. Τα 10.000.000. Θα έλεγα να πω τα 10.000.000. Τελική σου απάντηση? Θα του δώσω, θα την κλειδώσω και. Πάρα πολύ. Και βλέπουμε. Παρακαλώ, να κλειδώσουμε τα 10.000.000. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ό,τι συζήτηση και να κάνουμε. Ποιος ξέρει τώρα για τα τούβλα? Μόνο αυτοί που τα βάλανε και όταν ανακοινώσανε μετά πόσα χρησιμοποιήθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι έχω ανέβει στο Empire State. Δεν ξέρω, έχεις πάει η Νέα Υόρκη? Όχι. Όχι. Πολύ εντυπωσιακό. Ανεβαίνεις εκεί, βλέπεις όλη τη Νέα Υόρκη από κάτω. Πραγματικά από τα πιο ψηλά κτίρια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το πιο ψηλό πια. Παρακαλώ, δώστε μας τη σωστή απάντηση. 10.000.000 τούβλα. Είναι η σωστή απάντηση? Μπράβο, Γιάννη, 10.000! Μάλιστα. Σε περίπου 9 χρόνια θα κλείσει 100 χρόνια αυτό το κτίριο. Τα εγγένεια έγιναν την 1η Μαΐου του 1931. Μάλιστα, 10.000.000 τούβλα. Καλά κάνεις και το σκέφτηκες έτσι. Σου λέει, ο ουρανοξύστης είναι, άμα είναι τα περισσότερα, πόσο να έχουν βάλει. Μπράβο, Γιάννη. Ευχαριστώ. 12η ερώτηση. Και ανεβαίνουμε. 15.000 ευρώ. Λέτε ο Γιάννης να κάνει τη ζημιά? Παρακαλώ. Τι είναι το κυλιδοβούτι που συναντάτε και στις πολικές περιοχές? Πιγκουίνος. Είδος φώκιας.
φτηνό ή τάρανδος. Κυλιδοβούτη. Σου λέει κάτι? Λόγω βάσει ετυμολογίας του ονόματος, κάτι το οποίο έχει κυλίδες και βουτάει, θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί. Συνήθως, τώρα αυτό επίσης το λέω διαστητικά και δεν ξέρω αν είμαι τελείως λάθος εκεί, αν είναι τελείως, ότι πολλές φορές τα ουδέτερο όνομα έχουν τα πουλιά. Δηλαδή τον τάρανο δεν πιστεύω ότι τον λέγαμε το κυλιδοβούτη. Τον μπορεί να θα λέγω τον έχω αποκλείσει. Ο πιγκουίνος δεν συναντάται και στις πολικές περιοχές, συναντάται μόνο στις πολικές περιοχές. Και πιστεύω αν το λέγανε κυλιδοβούτη τον πιγκουίνο, κάπως θα το είχα ακούσει. Μάλιστα. Πάω λοιπόν τάξη Β και Γ να το σκεφτώ, να το σκεφτώ. Ή φώκια δηλαδή, ή πτηνό. Ναι. Έχει κυλίδες και βουτάει βέβαια, έχει φώκια. Μπορεί να έχει και κάποιο πτηνό. Αυτό είναι... είναι μια καλή ερώτηση. Κλείνω προς το γάμα. Κλείνω προς το γάμα τώρα λίγο διαστητικά. Σκέφτομαι και να σταματήσω. Γιατί... Για να μην μπορείς να κάνεις τα πάντα. Πέντε πάνω, πέντε κάτω είσαι τώρα. Γιατί 10.000 ευρώ... Ή θα πάμε στις 15 ή θα πάμε στις 5. Δεν είναι και μικρό πλέον. Εδώ που φτάσαμε όμως, το δοκιμάσω. Δώστε ένα χειροκρότημα στον Γιάννη, θέλει λίγο εμψύχωση. Δεν ξέρω αν μετά τώρα από την τύχη μου με τον ουρανοξύστη, πέσω από τον ουρανοξύστη, γιατί τραβάω την τύχη μου, αλλά λέω, ας δούμε άλλη μια ερώτηση. Θα πω το γάμα, θα πω το πτηνό. Το γάμα. Τελική απάντηση. Τελική. Παρακαλώ να κλειδώσουμε γάμα πτηνό. Μάλιστα. Αν είναι σωστή η απάντηση, ο Γιάννης ίσως να διανύει τη βραδιά του απόψε, διότι ουσιαστικά και την ερώτηση με τη βιβλιοθήκη δεν την γνώριζε, απλά την κατάλαβε και τα τούβλα θεώρησε ότι δια της ατόπου κάπου εκεί θα ήτανε και αν βρήκε και αυτό, σημαίνει ότι είναι η βραδιά του στον εκατομμυριούχο. Θα έχει διάθεση να ρισκάρει για να φτάσει σε 100.000 ευρώ. Αν απάντησε σωστά τώρα. Παρακαλώ. Αν είναι σωστή η απάντηση, ο Γιάννης ίσως να διανύει τη βραδιά του απόψε, διότι ουσιαστικά και την ερώτηση με τη βιβλιοθήκη δεν την γνώριζε, απλά την κατάλαβε και τα τούβλα θεώρησε ότι δια της ατόπου κάπου εκεί θα ήτανε και αν βρήκε και αυτό, σημαίνει ότι είναι η βραδιά του στον εκατομμυριούχο. Θα έχει διάθεση να ρισκάρει για να φτάσει σε 100.000 ευρώ, αν απάντησε σωστά τώρα. Παρακαλώ. Μπράβο! Δεκαπέντε χιλιάδες! Άλλες τρεις ερωτήσεις για τις 100.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Τώρα πόσο... Πάμε, φωνάζουν από την κερκίδα. Δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα. Για άλλη μια φορά έπεσα μέσα. Είπα από την αρχή ότι ο Γιάννης είναι ο παίχτης που μπορεί να κάνει τη ζημιά και βλέπετε ότι δεν πέφτω έξω. Ρισκάρει κιόλας. Είναι η συνταγή της επιτυχίας. Δεν είναι μόνο η γνώση, είναι και να αποφασίζεις να ρισκάρεις.
Διότι αν δεν ρισκάρεις, δεν πρόκειται να ανέβεις πολύ ψηλά στον εκατομμυριούχο. Να πούμε ότι είναι υδρόβιο πτηνό της οικογένειας των κολυμβηδών που απαντάται και στον ελλαδικό χώρο αυτό το πτηνό. Πώς νιώθεις? Καλά. Πολύ καλά. Καλά. Να δούμε πώς θα πάει αυτό καλά. Πολύ καλά. Εδώ και περίπου τρεις ερωτήσεις δεν έχουμε καμιά βοήθεια και τα παίρνεις όλα πάνω σου. Θέλω να πω ότι έμεινες πριν από τις 5.000 χωρίς βοήθεια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην 12η ερώτηση. Έχουμε πάρει 15.000 και απομένουν δύο ερωτήσεις για να βρεθούμε πριν τις 100. Το μεγάλο μου ερώτημα είναι και θέλω να το ξαναπώ, να το σκεφτείτε και εσείς από το σπίτι. Αν παίρνατε 30.000 ευρώ, απαντούσατε σωστά, θα ρισκάρατε να παίζατε για 70.000 να κερδίσετε ή να χάσετε 25.000 με ποσοστό επιτυχίας 25% στο θέμα της τύχης? Θα σταματούσατε στα 30 ή θα ρισκάρατε με 25% να πάρετε άλλες 70? Λοιπόν, είσαι έτοιμος για 20.000? Πανέτοιμος. 13η ερώτηση, κυρίες και κύριοι, για 20.000 ευρώ. Παρακαλώ. Τι όργανο είναι το κλάσακ, το μουσικό όργανο της Ιρλανδίας, που υπάρχει στο εθνόσημο, στη σημαία και στα χαρτονομίσματά της? Άρπα, φλάουτο, γκάιντα, αυλός. Τι όργανο είναι το κλάσακ, το μουσικό όργανο της Ιρλανδίας, που υπάρχει στο εθνόσημο, στην σημαία και στα χαρτονομίσματά της? Η ερώτηση, η σημερινή, των 20.000 ευρώ. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν η ερώτηση τελείωνε στο τι όργανο είναι το κλάρσαχ, δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Η αλήθεια είναι όμως ότι με βάση όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες και με βάση το γεγονός ότι πότε θυμάμαι και στα νομίσματα του ευρώ τα ιρλανδικά απεικονίζεται μία άρπα, αν δεν κάνω λάθος σε όλα τα νομίσματα, δηλαδή από τα λεπτά μέχρι το διεύρο, θα πω την άρπα. Θα πω ότι είναι η άρπα. Έτσι, τα γρήγορα. Με την έννοια ότι όχι, μιλάμε... Όχι, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω τι λες. Πόσα ότι... μουσικά όργανα θα έχει η Ιρλανδία? Όχι, όχι. Βάλανε μια άρπα στο νομισμό. Ξέρεις, αν, καταλαβαίνω ότι μου απαντάς ότι αν σου έλεγα τι όργανο είναι το κλάσακ, θα μπορεί να μου έλεγες δεν το γνωρίζω. Τώρα, επειδή έχει να κάνει ότι ουσιαστικά είναι το εθνικό τους όργανο και το βάζουν παντού και σου θυμίζει το νόμισμα πάνω μία άρπα, λες θα απαντήσω γρήγορα την άρπα. Ναι, θα το πω. Να το κλειδώσω? Να το κλειδώσω. Μάλιστα. Τα δεδομένα βέβαια είναι εξής. Χάνουμε 10.000 σε λάθος απάντηση, κερδίζουμε 5 στη σωστή. Πάμε στις 20.000. Αν με κάψω τώρα το νόμισμα του ευρώ που θυμάμαι, δεν θα. Μάλιστα. Δεν θα τα πάρω το ευρώ, ξέρω. Τελική απάντηση. Πάμε με την άρπα. Ο Γιάννης ρισκάρει για άλλη μια φορά. Δώστε ακόμα ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Και λέει άρπα, άλφα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Απάντησε σωστά ο Γιάννης. Στράντος, ο ορθοπαιδικός που κάνει για άλλη μια φορά ζημιά στον εκατομμυριούχο. Τη ζημιά τη βάζω πάντα μέσα εισαγωγικά, καταλαβαίνετε τι λέω. Ο ζημιάρης δηλαδή, υπήρξαν και άλλοι ζημιάριδες και ετοιμάζεται να κάνει ίσως από τις μεγαλύτερες ζημιές. Αφού βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, πριν τις 30.000 και πριν τις 100.000 ευρώ!
Και ήταν εντυπωσιακό το ότι σε αυτή την ερώτηση, τη 13η των 20.000 ευρώ, ο Γιάννης απάντησε σε 3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ουσιαστικά, μπαμ μπαμ μπαμ, θεώρησε ότι κάτι του θυμίζει αυτό το μουσικό όργανο, αφού είναι παντού, κάτι του λέει ότι το έχει δει στο ευρώ, οπότε η άρπα ήταν η απάντησή του. Να πούμε ότι η Ιρλανδική άρπα αποτελεί το σύμβολο του έθνους της Ιρλανδίας. Ίσως να την έχετε προσέξει πίνοντας κάποια διάσημη ιρλανδική μπύρα ή ακόμα και σε κρατικά έγγραφα. Μου κάνει εντύπωση γιατί την άρπα τη θεωρώ πολύ ελληνικό όργανο. Δηλαδή, αν με ρωτούσες ποιο θεωρώ από τα πιο παραδοσιακά ελληνικά όργανα, θεωρώ την άρπα από την αρχαία Ελλάδα. Παίζονταν πάρα πολύ. Πώς τώρα, κάποια ελληνική κατάσταση τους οδήγησε στην Ιρλανδία, είχαν και αυτή την άρπα πριν πολλά πολλά χρόνια. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι όμως ένα ερώτημα που θα μπορούσε να το ψάξει κάποιος και θα παρακαλούσα να το ψάξετε πριν από μένα να μου το στείλετε στο Instagram να μάθω για τι οι Ιρλανδοί έχουν την άρπα και πώς την ξεκίνησαν και πότε σαν το σύμβολο του έθνους. Κυρίες και κύριοι, 14η ερώτηση για 30.000 ευρώ. Παρακαλώ. Πόσα χρόνια αθρηστικά ήταν στην εξουσία Κούβας και Λιβύης η Φιντέλ Κάστρο και Μωαμάρ Καντάφη? 88, 90, 91 ή 93. Η ερώτηση των 30.000. Λοιπόν, Κουβανέζικη Επανάσταση, αν θυμάμαι σωστά, είναι το 1959. Και νομίζω ότι ο Φιντέλ αποχώρησε και ανέλαβε ο αδερφός του, ο Ραούλ, το 2008. Δηλαδή 49 από εκεί. Ο Καντάφη έπεσε με τις κινητοποίησεις Αραβικής Άνοιξης το 12. Μέρα που δεν ξέρω πότε ανέλαβε όμως. Και είναι κοντινά τα νούμερα. Είναι κοντινά τα νούμερα και αρκετά τα χρήματα. Αν ήταν πιο απλωμένα τα νούμερα, να σας πω την αλήθεια, μέτρο για να το ρισκάρω. Αλλά... Πού είσαι πιο κοντά, αν προσθέσεις, μου λες τα 49 χρόνια του Φιντέλ, περίπου πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν ο Καντάφη? Πριν ήταν πάνω από 40 και ο Καντάφη. Δηλαδή, θα πήγαινα στα μεγάλα νούμερα, στο 91 ή στο 93, να σου πω την αλήθεια. Με τη λογική αυτή όμως, τώρα πάμε με τη λογική, και δεν το ξέρω το πότε ανέλαβε ο Καντάφη, αυτή τη στιγμή δεν το έχω στο μυαλό μου καθόλου. Τα άλλα τρία νούμερα είμαι δεν θα πω σίγουρος, αλλά πιστεύω ότι είναι κάπου εκεί. Και είναι 2 χρόνια τώρα, ένα χρόνο πάνω έχω πέσει έξω, ένα χρόνο κάτω, το 91 με το 93. Κοίτα, εδώ είναι πόσο πιστεύεις τη βραδιά σου, ναι. Πόσο πιστεύεις ότι η βραδιά σε θέλει ή πόσο θέλεις να σταματήσεις και να πάρεις το ποσό αυτό. Είναι 10.000 πάνω, 15.000 κάτω. Είναι τώρα, αν πούμε ότι είναι η βραδιά του Γιάννη να φύγει ακόμα και με τις 100.000 ευρώ. Αν νιώθεις ότι έχεις διάθεση να ρισκάρεις, κάντο. Μου είπες προηγουμένως ότι θες να το δεις το τριαντάριο. Το ότι θέλω να το δω εγώ, το σίγουρο είναι ότι δεν θέλω να χάσεις εσύ. Νομίζω θα σε απογοητεύσω και το κοινό. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Νομίζω ότι έχω τραβήξει λίγο την τύχη μου στις προηγούμενες ερωτήσεις. Ας μην την τσιγκλίσω άλλο. Και θα, εντάξει, είναι ένα ποσό το οποίο με χαροποιεί πάρα πολύ. Το ποσό των 20.000 ευρώ. Και θα σταματήσω εδώ. Μάλιστα. Όπως ξέρουν και οι τηλεθεατές και το κοινό, στη δεύτερη
απόφασή σου θα λήξει το παιχνίδι. Γιάννη, θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά αν πιστεύεις ότι είναι η βραδιά σου ή αν πιστεύεις ότι είναι το τέλος της βραδιάς σου. Όχι, θα εμείνω. Θα σταματήσω. Ο Γιάννης σταματάει, παρακαλώ. Μην με ρωτάτε γιατί, νομίζω ότι όλοι θα θέλατε να έχει απαντήσει σωστά, να συνεχίσει, εννοείται όχι να συνεχίσει και να χάσει. Νομίζω δεν το θέλει κανένας αυτό. Τι θα απαντούσες να συνεχίσεις? Τώρα ξέρεις, θέλω να βγει λάθος αυτό. Γιατί άμα πάω να βάλω μια απάντηση και βγει σωστή, θα πάω σπίτι σκεπτόμενος, όχι, μην θα μπορούσα. Μην απαντήσεις. Τι θα απαντούσες αν συνέχισες? Το 91 θα έλεγα. Το 91 θα έλεγα το γάμο, αν ήταν να συνεχίσω. Παρακαλώ, και ελπίζω να είναι λάθος. Παρακαλώ, να κλειδώσουμε το γάμα. Κυρίες και κύριοι, έρχονται παίκτες εδώ στον Εκατομμυριούχο. Πού είναι η βραδιά τους. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να ρισκάρεις. Αλλά πόσες φορές θα σου τύχει η ευκαιρία να βρεις ένα παιχνίδι που σε δύο ερωτήσεις θα βρίσκεσαι στις 100.000 ευρώ και που θα ξανά έχεις την ευκαιρία να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι στη ζωή σου. Ξέρω πολύ καλά και ξέρετε ότι σέβομαι και το ένα ευρώ και το έχω πει εκατοντάδες φορές. Αλλά ήταν η βραδιά του Γιάννη. Δώστε μας τη σωστή απάντηση. Ήταν καταπληκτικός ο Γιάννης, 49 χρόνια. Στις 49 χρόνια το μέτρησε υπέροχο ο Γιάννης. 42 χρόνια ήταν ο Καντάφη. Πιστεύω ότι αν ήξερε λίγο την έναρξη του Καντάφη, θα είχαμε τη σωστή απάντηση. Αλλά εκεί που υπολόγισε το 91 ήταν η σωστή απάντηση 91. Δηλαδή, ουσιαστικά θα ζούσαμε τώρα την ερώτηση των 100.000 ευρώ. Και εκεί ασταματούσε πραγματικά. Δηλαδή θα ήθελα να δω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βρεθεί αντιμέτωπος. Ένα χειροκρότημα για τον Γιάννη! (20.000 ευρώ παρακαλώ, ο Γιάννης! 20.000 ευρώ. Είσαι φανταστικός παίκτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.